Για τις αποκολλήσεις μιλάμε, αλλά έχουμε και τους δανεικούς. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία. Ο Κάτσε λέει, δεν θέλω να κάτσω. Ο Κάτσε λέει, δεν θέλω να κάτσω. Επέστρεψα στον Παναθηναϊκό και η επιθυμία του είναι να φύγει με προτεραιότητα ο ομάδα του εξωτερικού και ο ΠΑΟΚ ζητάει ο Κάτσε τον διευκολύνει. Λέει, βοηθήστε με, δεν δημιουργήσα προβλήματα, όπου με στείλα και πήγα, δεν θέλω να συμμετάσχω. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του του λέει κάτσε, κάτσε. Όχι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να ψηλώσει στα ΧΑΦ και να δημιουργήσει ένα άλλο φιλ και προσεκτικότερο έψυχο δυναμικό στον χώρο του κέντρου. Καθώς εκεί γίνανε την περίοδο του Ιβάν Σαββίδη τα μεγαλύτερα λάθη όσον αφορά την κατάρτιση της ομάδος. Καλούς θεματοφύλακες πήρε με τα κορύφωνα τον Πασχαλάκη, καλούς στόπερ πήρε, φορ, εξτρέμ. Στα ΧΑΠ δεν τους βγήκανε. Οι μεταγραφές διαχρονικά. Και ο Ρουμάνος δεν θέλει σε αυτό το στυλ ΧΑΠ, θέλει κάτι πιο ευρωπαϊκό, έτσι, πιο έτσι δυναμικό, με άλλη σωματική κατασκευή κτλ. Λοιπόν, ο Κίσιου θέλει να φύγει κι αυτός και υπάρχει η περίπτωση του Μιστακίδη, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του πρόσφατα να παλέψει για την συμμετοχή του στο ΠΑΟ, θέλει να βρίσκεται στην προετοιμασία, με τρόπο λέει βάλτε μου και στα φιλικά, βρείτε μου και θέση και εγώ θα παλέψω. Αν δεν σας κάνω, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα βρούμε μια ομάδα, εγώ πάω και είμαι, δεν θα φέρω αντίρρηση. Δώστε μου όμως την ευκαιρία. Και επίσης, ο Χατζη Ισαΐας έκανε καλή σεζόν από τον Ατρόμητο πέρσι και θα είναι και αυτός στην προπόνηση της ομάδας και θα θέλει και αυτός να πάρει την ευκαιρία του, δεν τον πειράζει να κάτσει ένας πνευματικός, αρκεί να είναι στο ΠΑΟ. Θέλει να είναι κοντά στο σπίτι. Τώρα, το παρτό Τόσκα, τον οποίο τον έφερε ο Ρουμάνος, ο προπονητής του ΠΑΟ. Και αυτός είναι δανεικός από την Πέτης, εδώ σου λέει καλό θα ήταν να κάτσω να βρω εγώ μια ευκαιρία γιατί ο Ιερήνια δεν ξέρω πώς θα έρθει με το μόσχευμα με το πλαστικό, θα έρθει νωρίτερα, δεν ξέρω πώς θα έρθει. Ο Γιαννούλης κάνει τα βάρη του, κάνει την προσπάθειά του με ατομική προπόνηση, γιατί να μην εκεί εγώ κοντά. Οπότε ο στόχος του με το γεγονός ότι τον θέλει και ο προπονητής του ΠΑΟ να μην ο Τόσκα είτε και να συνεχίσει αυτό στην καριέρα του στο ΠΑΟ. Είμαι πολύ ακόμα φίλε. Τι έπατε δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.